γενικά για οποιαδήποτε υπαίθρια πυρκαγιά είναι καλές αυτές. Αυτές κάνουν μέχρι και για πυρηνικά, ρε παιδί μου, όταν ήταν εντός εγγύησης. Τώρα έχουν λήξει. Αλλά γενικώς για σκουπίδια, ας πούμε, και άμα θες να αναπνέεις ό,τι καίγεται που έχει κεάνια, χλώρια, πλαστικά και τέτοια, τη φοράς αυτή και καθαρίζεις. Απλώς είναι δύσκολη στην αναπνοή, δηλαδή σε δυσκολεύει άμα θες να κάνεις πολύ γρήγορη δουλειά. Εντάξει, δηλαδή για δασικές πυρκαγιές δεν κάνει αυτό. Είναι για σκουπίδια, για γενικά κάπου έχει οξυγόνο πρώτον και δεύτερον που έχει χημικά στον αέρα που θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα άμα τα έχεις πνεύσει. Είναι μάσκα τοξικό. Για δασικά που καίγονται, για μια θα δείξουμε και πόσο κουκλάρει. Όχι. Oh. Λοιπόν, απλώς έλα εσύ απ' έξω να δείξουμε και τα φαρμακεία και τις φιάλες. Βγαίνω. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία κουβέρτα για εγκάβματα. Άμα έχει πάθει κάποιο εγκάβμα, το σκεπάζεις και έχει ένα ειδικό τζέλ που βοηθάει να οξυγονώνεται το δέρμα για να μην νεκρωθεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα εγκάβματα, ότι δεν αναπνέει το δέρμα και νεκρώνεται. Εδώ είναι φιάλη οξυγόνου, είναι για τροχιά ή για... άμα εισπνεύσεις πολύ καπνό, ας πούμε, είναι ό,τι πρέπει αυτό. Φιάλη οξυγόνου με μάσκα και αυτό είναι η αμπού. Έχει μάσκα που τη βάζεις εδώ, ναι. Την ανοίγεις. Μπορεί να κάνεις τεχνική αναπνοή έτσι. Και μπορεί να βάλεις και εδώ και οξυγόνο. Δηλαδή να συνδέσεις αυτό κατευθείαν. Εδώ να παίρνει και οξυγόνο άμα κάνεις τεχνική αναπνοή. Θα τα μάθουμε αυτά στις πρώτες βοήθειες. Ναι. Σιγά σιγά έτσι. Απλώς σου δείχνω τι υπάρχει εδώ πέρα για να εγκληματιστείς κάπως. Να... Δεν σου φαίνεται παράξενο να μας σου ζητήσει κάποιος κάτι, ξέρεις πού να το βρεις. Εντάξει, φτάζομαι ότι αυτά το φαρμακείο μας, το οποίο έχει τα πάντα που χρειαζόμαστε για τροχέα. Έχει κολάρα, έχει τα πάντα. Δηλαδή δεν έχει ένα νοσοκομείο. Ωραία, κάπου είχα δει και ένα πράσινο σταυρό. Την άλλη μεριά του οχήματος ή όχι. Όχι, είναι στο σκάνερ. Α, στα σκάνερ.